Εκάμαμε υπακοή και αφήσαμε το Χριστό μας μόνο με κάποιους μαθητάς του, όπως και τότε. Και εξήλθαν μετά μαχαιρών και ξύλων να συλλάβουν τους προσκυνητάς. Εξέφνης η πατρίδα μας έβρε χιλιάδες αστυνομικούς. Οι λαθρέοι, οι κακοποιοί, οι φωνευτές, οι βιαστές, οι λοποδίτες επίσημοι και ανεπίσημοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και οι πιστοί εξετάζονται που πάνε, τι θέλουνε τέτοια μέρα. Ευτυχώς ευρέθηκε ένας από τον πολιτικό κόσμο. Ένας από τον πολιτικό κόσμο, και αυτός από την πτέρυγα εκείνη που δεν είναι η δεξιά του υψίστου. Ευρέθηκε ένας πολιτικός να πει ότι επιτέλους τη Μεγάλη Παρασκευή αφήστε τον επιτάφιο, μιλήστε λίγο με το συναίσθημά σας, αφήσετε τους εαυτούς σας να δουν από τα μπαλκόνια οι πιστοί, να δούνε τον επιτάφιο. Είναι ένα γεγονός 2000 ετών που για πρώτη φορά στη δυσχυλή αιτία παρατηρείται αυτό, και δυστυχώς βρεθήκαμε επί των ημερών μας να γευθούμε και αυτό το πικρό ποτήριο. Οι αρχιερείς και οι άρχοντες του λαού συνήχθησαν επί το αυτό, ή να τον Ιησούν φραγγελώσωση, ή να τον Ιησούν φυλακίσωση, ή να τον Ιησούν αποκλείσουν από τους πιστούς του. Έσχος και στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού. Έσχος, αυτό το έσχος δεν θα το σβήσει η ιστορία. Δεν θα σβηστεί από την ιστορία αυτό το έσχος. Αυτή η αγανάκτηση του λαού του Θεού. Θα έρθει η οργή και η κατάρα του Θεού στα κεφάλια όλων εκείνων που απεφάσισαν να στερήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου από τους πιστούς, αρκετοί από τους οποίους έκαναν αγώνα επί ένα έτος με τα επιτήμια τους για να κοινωνήσουν στην Ανάσταση. Έσχος που κατήντησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Έσχος, ντρέπομαι, ντρέπομαι, απορώ. Και δεν εξίσταται ο λαός. Μας έχουν φυλακίσει με απάτη για μία γρήπη. Όλοι το λένε, τα κανάλια, οι καναλάρχες, οι δημοσιογράφοι, αυτά λένε μεταξύ τους. Και μας, μας λένε τα ψέματα και να μας κρατάνε φυλακισμένους. Προβλέπουνε και το Σεπτέμβριο γρήπη και τα Χριστούγεννα κλειστές εκκλησίες. Όχι Κύριοι, να μας πάτε φυλακή, να μας πάτε εκεί, να τελούμε μέσα στο κελί μας τη Θεία Λειτουργία και να απολογηθούμε στο Θεό ότι δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Έσχος, έστω την εσχάτη ώρα μετανοήσατε αρχιερείς και άρχοντες. Άλλος, η οργή του Θεού είναι πάνω από τα κεφάλια σας. Γιατί δεν φέρνετε το διαπρέπει γιατρό, τον κύριο Ιωαννίδη, να μιλήσει με το δικό μας τον εγκάθετο της κυβερνήσεως, να μιλήσουν σε ζωντανή συνομιλία. Γιατί, γιατί κάθε κράτος έχει ένα δικό του γιατρό. Μου λένε γιατροί στα νοσοκομεία ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε διότι θα μας απολύσουν. Αυτή είναι η δημοκρατία.
να τη χαίρεστε. Προτιμώ να πεθάνω από γρήπη παρά να έχω εσάς. Με συγχωρείτε, λαέ του Θεού μου, αλλά δεν μπορώ άλλο να βαστάξω αυτή την αγανάκτηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας μας, βοήθειά μας.